Πλησιάζει το Πάσχα και βέβαια οι διάφορες ετοιμασίες στα σπίτια είναι φυσικό να εντείνονται. Ο ιεροκήρυκας της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Καντιώτης, προσπαθεί από τη δική του σκοπιά, από πνευματικής δηλαδή πλευράς, να προετοιμάσει το ακροατήριό του για τη μεγάλη εορτή. Έχει όμως να αντιμετωπίσει τα γνωστά μεγάλα εμπόδια, την τυπικότητα και την κακή συνήθεια που νεκρώνουν το πνεύμα και στρέφουν αλλού την προσοχή. Αγωνίζεται λοιπόν να αγγίξει τις κοιμισμένες συνειδήσεις, πάσχοντας κυριολεκτικά και ο ίδιος πάνω στον άμβονα. Είναι Κυριακή των Βαΐων, 3 Απριλίου 1966, και τον βρίσκουμε να κηρύττει στο μεγάλο ναό του Αγίου Γεωργίου Ακαδημίας Πλάτωνος. Το θέμα της ημέρας του δίνει αφορμή να κάνει κάπου υπαινιγμό από μακριά για τους πολιτικούς που ζούνε μεταζί του. Οσανά ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Σήμερον αγαπητοί μου χριστιανοί, σήμερον Κυριακή των Βαΐων, εκτελώντες εντολή της Σειράς Αρχιεπισκοπής, θα ομιλήσω εδώ εις τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου. Θα σας παρακαλέσω να δώσετε προσοχή σε αυτά τα οποία θα σας είπουμε. Δεν θα σας κουράσουμε. Λίγα λόγια θα ακούσετε σήμερα με μια απλή γλώσσα. Θα σας παρακαλέσω να εξετάσουμε μαζί σήμερα την Άγια αυτή η μέρα, να εξετάσουμε τα εξής θέματα. Το πρώτο θέμα είναι πώς οι Ιουδαίοι υπεδέχθησαν τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Το δεύτερο θέμα είναι πώς σήμερα οι χριστιανοί υποδέχονται τον Κύριο. Και το τρίτο θέμα και το σπουδαιότερο είναι πώς πρέπει οι σήμερα οι Ορθόδοξοι χριστιανοί να υποδεχόμεθα τον Κύριο. Λοιπόν, εμπρότης, πώς υπεδέχθησαν τον Χριστό οι Ιουδαίοι. Αυτό δεν είναι ανάγκη να σας το πω, το ξέρετε από το δημοτικό σχολείο που πάτε, κάθε Κυριακή των Βαΐων που έρχεστε το γνωρίζετε, το φωνάζει το Ευαγγέλιο, πώς υπεδέχθησαν σήμερα των Βαΐων οι Ιουδαίοι τον Χριστό. Αλλά ας επαναλάβουμε δύο λίγων. Σαν χθες, ο Χριστός επήγε στα μνήματα. Επήγε εκεί στα μνήματα και εφώναξε. Και η φωνή του έκανε να συστεί ο τάφος. Ο τάφος του Λαζάρου και μέσα από τον τάφο να αναστηθεί ο Λάζαρος ο νεκρός. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο θαύμα που είχε κάνει μέχρι τότε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Το είδαν χιλιάδες μάτια, το άκουσαν χιλιάδες αυτιά, ευούησε ο κόσμος. Έφτασε ήδη σε αυτή στα Ιεροσόλυμα. Στα Ιεροσόλυμα, σαν σήμερα, από όλα τα μέρη του κόσμου είχαν μαζευτεί 1 εκατομμύριο Εβραίοι για να εορτάσουν το δικό τους Πάσχα, και όταν αυτοί άκουσαν ότι ο Χριστός θα έρθει στα Ιεροσόλυμα, τότε έγινε κάτι το πρωτοφανές. Δεν ξανά έγινε αυτό στα Ιεροσόλυμα. Τι, αμέσως όταν έμαθαν ότι έρχεται ο Χριστός, έκλεισε η αγορά. Ούτε ένα μαγαζί δεν έμεινε ανοιχτό. Έκλεισαν τα εργαστήρια. Γυναίκες, άντρες, όλοι οι μανάδες πήραν στην αγκαλιά τα παιδιά. Άδειασε η πόλη. Έγινε έρημος η πόλη και όλος αυτός ο κόσμος βγήκε έξω από τα Ιεροσόλυμα για να υποδεχθεί τον Χριστό, το βασιλιά του κόσμου. Και να ο Χριστός έρχεται. Φάνηκε ο Χριστός επάνω στην κορυφή του λόφου. Εφάνηκε ο Χριστός. Πώς ήταν ο βασιλιάς του κόσμου? Καθόταν επάνω σε κανένα άλογο? Καθόταν επάνω σε κανένα άρμα από εκείνα τα άρματα που είχαν οι αρχαίοι βασιλείς και στρατηγοί? Ήταν επάνω σε κανένα μάξι πολυτελέστατο? Ο Χριστός, ο βασιλιάς του κόσμου, λέγει το Ευαγγέλιο, εκάθισε επάνω σε ένα ονάριον, εκάθισε επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και όταν τον είδε ο κόσμος κατά αυτόν τον τρόπο να μπαίνει μέσα εις τα Ιεροσόλυμα, εις την πρωτεύουσα, τότε λέγει τι έγινε, ο κόσμος από τον ενθουσιασμό του έβγανε τα ρούχα του, τα άστρωνε χάμω
γινότανε τάπητας για να πατήσει ο Χριστός, να περάσει ο Χριστός. Άλλοι πάλι ανέβαιναν πάνω στα δέντρα, κόβανε κλαδιά, είτε από φοινικό δέντρα, είτε από ελιές, και τον χαιρετούσανε τον Χριστό. Και άλλοι πάλι φωνάζανε όλοι μαζί, Οσανά, τον ζητοκραυγάζανε. Και αυτά ακόμη τα μικρά παιδιά συνοδεύανε με ανεκράγητο χαρά τον Χριστό. Όλος ο κόσμος έχερε, όλος ο κόσμος. Τι είπα, όλος ο κόσμος, λάθος έκανα. Όχι όλος ο κόσμος, ήτανε κάτι οχές, ήτανε κάτι φθονεροί άνθρωποι, γραμματείς και φαρισαίοι, που άμα είδαν αυτό το χήμαρο, αυτό το λαό, αυτή την πρωτοφανή υποδοχή που ετοίμασε ο κόσμος τον Χριστό, αυτοί πικρανθήκανε πολύ, πλησιάσαν τον Χριστό και του λέγουν, δάσκαλε λέει, στα παιδιά πες να πάψουν να φωνάζουν. Δεν ήθελαν να ακούνε ούτε ένα ζήτο για τον Χριστό, ούτε ένα οσανά. Παρεκάλεσαν τον Χριστό να πει στα παιδιά να σταματήσουν να φωνάζουν. Και ο Χριστός τι τους είπε, διέταξε τα παιδιά να μην φωνάζουν. Ο Χριστός τους είπε, κι αν τα παιδιά σιωπάσουν, κι αν ο κόσμος όλος σιωπήσει, και οι πέτρες που πατάτε θα φωνάξουν. Ότι είμαι ο Υιός του Θεού. Ευχαριστήθηκε ο Χριστός από αυτή την υποδοχή, από αυτές τις ζητοκραυγές, από αυτά τα ζήτο που εσύ το κόσμος, ευχαριστήθηκε ο Χριστός. Δεν ευχαριστήθηκε. Αν ήταν κανένας κοσμικός άρχοντας, αν ήταν κανένας υποψήφιος πρωθυπουργός και πολιτικός άρχοντας που ψοφάνε για τα ζήτο και ζούνε με τα ζήτο, ασφαλώς η μέρα αυτή που μπήκε ο Χριστός μέσα στα Ιεροσόλυμα και έγινε μια τέτοια μεγάλη πανλαϊκή πάνδημος υποδοχή που τον αποθεώσανε τον Χριστό, ας τον πούμε όπως συνήθως γίνεται στις υποδοχές, ο τάχατες τον αποθεώσανε, τέτοια μέρα θα ήταν η πιο σπουδαία ημέρα του Χριστό. Αλλά ο Χριστός δεν ευχαριστήθηκε. Ο Χριστός έβλεπε πιο βαθιά από ό,τι βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι. Ο Χριστός προέβλεψε, τι προέβλεψε ο Χριστός? Ότι ύστερα από πέντε μέρες, αυτοί οι ίδιοι σήμερα που βγάζανε τα ρούχα τους και τα ξαπλώνανε χάμω, αυτοί οι ίδιοι που κόβανε κλαδιά και τον χαιρετούσανε, αυτοί οι ίδιοι που ζωτοκραυγάζανε, αυτοί οι ίδιοι ύστερα από πέντε μέρες, οι ίδιοι ύστερα από πέντε μέρες, τη Μεγάλη Παρασκευή το πρωί, μέσα στο πρετόριο του Πιλάτου, θα σβήσουν όλα τα οσανά θα σβήσουν από το στόμα τους και θα φωνάζουν όλοι. Σταύρωσον αυτό. Γι' αυτό ο Χριστός, βλέποντας πόσο εύκολα μεταβάλλεται ο λαός και από το σανά πίφτη στο Σταύρωσον, βλέποντας το ευμετάβολο του κόσμου τούτου, γι' αυτό που ξύεται σαν καλάμι σχέεται ο κόσμος, πότε προς τα εδώ και πότε προς τα εκεί, βλέποντας αυτό το ευμετάβολο του κόσμου, ο Χριστός δεν ευχαριστήθηκε, αλλά λέγει το Ευαγγέλιο ότι έκραψε. Πέσανε από τα μάτια του δάκρυα. Δάκρυα λύπης για αυτόν όχλον αυτόν που τόσο εύκολο μεταβάλλεται. Έκλαψε ο Χριστός τη σημερινή ημέρα όταν είδε τον κόσμο, γιατί ήξερε ότι ύστερα από πέντε μέρες θα φωνάξουνε σταυρωθήτω. Αλλά και σήμερα ο Χριστός που μας βλέπει εδώ μέσα μαζεμένους, σήμερα ο Χριστός που βλέπει τους χριστιανούς να είναι έτοιμοι να γιορτάσουνε το Πάσχα για μια άλλη φορά, σήμερα νομίζω εγώ τουλάχιστον ότι ο Χριστός δεν μένει ευχαριστημένος που μας βλέπει να είμαστε μαζεμένοι μέσα στις εκκλησιές και να ετοιμαζόμεθα οικογενειακώς να εορτάσουμε κατά ίδιον τρόπον τα εορτάς του Πάσχα. Σήμερα νομίζω ο Χριστός που θα ακούσει τις καμπάνες να χτυπάνε και τους παπάδες να φορούν μέσα στα μαύρα και να τρέχουν στις εκκλησίες. Σήμερα ο Χριστός μας δεν μένει ευχαριστημένος από εμάς τους χριστιανούς. Και κλαίει ο Χριστός και τα δάκρυά του πέφτουν κάτω στη γη περισσότερο από ό,τι έπεφταν στα Ιεροσόλυμα την ημέρα των Βαΐων. Γιατί ο τρόπος με τον οποίο υποδεχόμεθα τον Χριστό, ο τρόπος με τον οποίο υποδεχόμεθα τον Χριστό της Αγίας αυτάς ημέρας, δεν είναι, χριστιανοί μου, ο πρέπον τρόπος. Δεν είναι ο τρόπος που ζητάει ο Χριστός και το Άγιον το Ευαγγέλιον και οι Άγιοι παραδόσεις του γένους και της Ορθοδοξίας μας. Είναι ένας τρόπος Ιουδαϊκός, είναι ένας τρόπος χειρότερος από Ιουδαϊκός, χειρότερος, γιατί τουλάχιστον οι Ιουδαίοι κλείσανε τα καταστήματά τους και άδειασαν τα σπίτια για να πάνε στον Χριστό. Μα τέτοιες Άγιες ημέρες βλέπω που εορτάζει η χριστιανοσύνη, που εορτάζει η πατρίς μας, είναι Άγιες αυτές ημέρες που υποδεχόμεθα τον Βασιλιά του κόσμου, αν τον πιστεύουμε σαν Βασιλιά του κόσμου, τέτοιες Άγιες ημέρες τα βλέπω εγώ όλα ανοιχτά. Είναι ανοιχτά, ανοιχτά οι ταβέρνες, ανοιχτά τα θέατρα, ανοιχτά οι κινηματογράφοι, ανοιχτά
τα κέντρα της διαφοράς που εδώ μες στην Αθήνα φυτρώσανε και είναι περισσότερα από ότι είναι στο Λονδίνο και στη Ρώμη και σε διάφορη πόλη. Είναι ανοιχτά λοιπόν όλα αυτά τα κέντρα του διαόλου και τρέχουν οι άνθρωποι κατά χιλιάδες. Δεν μου λες, σε παρακαλώ, ποιος από εσάς, σας ερωτώ, ποιος από εσάς όταν μες στο σπίτι έχει φέρετρο και πεθάνει η μάνα του και πεθάνει ο πατέρας του και έχει πένθος, ποιος από εσάς πηγαίνει στην ταβέρνα, πηγαίνει στο κυματοθέατρο, πηγαίνει στο θέατρο, ένα μήνα και δύο μήνες και τρεις μήνες δεν πατάει στα κοσμικά κέντρα. Εάν λοιπόν είχαμε στην καρδιά μας πένθος και δάκρυ για αυτά τα οποία έπαθε ο Χριστός, δεν θα πατούσαμε στα κέντρα. Κλειστά θα ήταν τα κέντρα όλα αυτά, τουλάχιστον τη Μεγάλη Εβδομάδα. Μα εγώ θα ήθελα να είναι ανοιχτά. Να είναι ανοιχτά και οι ταβέρνες και οι κινηματογράφοι και τα θέατρα. Θα ήθελα και τη Μεγάλη Παρασκευή να ανοιχτά. Υπό ένα όρο. Να μην ανοιχτά πια. Πια. Να μην ανοιχτά τα βρωμερά και ακάθαρτα στόματα των Ελλήνων. Τι θα πεις, θα είχανε προτιμότερο. Θεέ μου. Πού η χριστιανοσύνη μας και τη Μεγάλη Παρασκευή. Την Άγια αυτή ημέρα που σκύεται ο ουρανός και τα άστρα και η γη. Και την Άγια αυτή ημέρα είναι ανοιχτά τα στόματα των Ελλήνων, των Χριστιανών, των βαπτισμένων. Θα προτιμούσα να ανοίξει ο Λυκαβητός και ο Πάρνηθας. Θα προτιμούσα να ανοίξει ο Λυκαβητός και να γίνει ηφαίστειο τη Μεγάλη Παρασκευή και να πετάει φλόγες και λάβα, να μας κάψει όλους, να μην φύσει ούτε ένα από όλους ελευθέτως. Θα προτιμούσα να ανοίξουν τα βουνά της Ελλάδος, να ξερνάνε μέσα φωτιά και λάβα επάνω στα κεφάλια των αμαρτωλών ανθρώπων, παρά να είναι ανοιχτά τα στόματα, τα βρωμερά. Έγιναν ηφαίστεια. Κάθε στόμα Έλληνος, κάθε στόμα χριστιανού έγινε ηφαίστειο του διαβόλου και ξερνάει μέσα από τα σπλάχνα της καρδιάς του λάβα και φωτιά εναντίον του εσταυρωμένου, εναντίον της Παναγίας, εναντίον των οειρών και όσιων. Γι' αυτό είπα, θα προτιμούσα να είναι ανοιχτά τα κέντρα και τα καταστήματα, παρά να ανοιχτά τα βρωμερά και ακάθαρτα στόματα των Ελλήνων, που ούτε τη Μεγάλη Παρασκευή δεν πάβουνε να βλαστηγούν τα όσια και τα ιερά της Αγίας μας θρησκείας. Σας έλεξα πως υπεδέχθησαν τον Χριστό οι Εβραίοι. Σας έδειξα πως υποδέχονται σήμερα οι ψευτοχριστιανοί τον Χριστό που έχετε να μαρτυρήσει για μας. Αλλά θα μου επιτρέψετε, θα μου πεις, καλά, εγώ είμαι χριστιανός, εγώ θέλω να γιορτάσω, όχι όπως οι Εβραίοι, όχι όπως οι δωρολάτρες προγονείς μας. Εγώ θέλω να γιορτάσω σαν χριστιανός ορθόδοξος. Τι πρέπει να κάνω, εμένα ρωτάτε. Ανοίξτε το Ευαγγέλιο και το Ευαγγέλιο θα σας δείξει κατά ποιον τρόπο τις Άγιες αυτές τις μέρες πρέπει να γιορτάσουμε τα εορτάσεις. Ποιος είναι ο τρόπος αυτός? 1, 2, 3, 4. Αν τα κάνετε και τα τέσσερα, τότε σας υπόσχομαι ότι το Πάσχα θα είναι το πιο ωραίο Πάσχα της ζωής σας. Εάν δεν τα κάνετε τα τέσσερα που θα σας πω, τότε δώστε μου μια λεκάνη να πλύνω τα χέρια μου σαν τον Πόντιο Πιλάτο και να πω καθαρός είμαι από του αίματος τούτου. Το ένα. Τι έκαναν οι Ιουδαίοι, οι Εβραίοι, για να δείξουν τη χαρά τους, τη συγκίνησή τους, βγάζανε τα ρούχα τους, τα καλά τους ρούχα, τα γιορτινά τους ρούχα, βγάζανε τα ρούχα τους και τα ξαπλώνε χάμω για να περάσει ο Χριστός. Χριστιανέ μου, να μην βγάλεις τα ρούχα σου. Όχι, σε συμβουλεύω να βγάλεις κάποιο άλλο ρούχο. Ένα ρούχο που είναι κολλημένο επάνω στο κορμί σου. Ένα ρούχο βρωμερό και ακάθαρτο. Ένα ρούχο που είναι κολλημένο όπως είναι το κάκαλο, όπως είναι το κάκαλο της Κελώνας, κολλημένο στη σάρκα της Κελώνας και δεν μπορεί να ξεκολλήσει στο κάκαλο από την Κελώνα. Και όπου να πάει η Χελώνα φέρνει μαζί του το καυκαλό της, έτσι και ο άνθρωπος στον κόσμο τούτο. Όπου να πάει και υπουργός να γίνει και βασιλιάς να γίνει και πρίγκιπας να γίνει και πλούσιος να γίνει και πτωχός να γίνει και στην καλύβα να καθίσει και σε οδήποτε σημείο του κόσμου και να πάει και η ανδήποτε ιδεολογία και αν έχει, έχει το καυκαλό του. Όπως η Χελώνα φέρει παντού το καυκαλό της, έτσι και ο άνθρωπος φέρει παντού το καυκαλό. Έχει ένα ρούχο, ποιο είναι το ρούχο αυτό? Αχ, αχ,
να μπορούσε ο άνθρωπος να αφαιρέσει από μέσα το ρούχο αυτό το βρωμερό και ακάθατο. Λέγεται, εάν υπάρχει κανείς εδώ μέσα που δεν το έχει, πέφτω και τον προστινώ, είναι Άγιος. Ποιο είναι αυτό το ρούχο που είναι σαν το δέρμα μας, κολλημένο κρέας και νίκη με τον αυτό μας? Είναι, αδέρφια μου, ο εγωισμός, ο ανθρώπινος εγωισμός, ο οποίος εσώρευσε ερήπια επάνω στα ερήπια. Αυτό το εγώ, το χτινόδες εγώ, το τιτανικόν εγώ, το αμαρτωλόν εγώ, έρχεται να το χτυπήσει ο Χριστός. Βγάλε μέσα από την καρδιά σου τον εγωισμό. Πέσε χάμω, ρίψου χάμω, γίνου τάπητας, τάπητας, να περάσει απάνω ο Χριστός. Γίνου ταπεινός σαν τον Χριστό, γίνου ταπεινός σαν τους Αγίους. Έτσι να κάνεις λοιπόν, και κοντά στο ρούχο αυτό, την αρχική αυτή, και πρωτόγνωρο αμαρτία σου να κάνεις κάτω. Τι κάνετε τώρα εσείς? Τι κάνετε τώρα εσείς οι νοικοκυράδες? Η αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα καθαριότητος. Παίρνετε τα ακάθαρτα ρούχα των παιδιών σας, της οικογένειάς σας. Παίρνετε τα ακάθαρτα ρούχα και κάντε μπουγάδα. Ή τα πάτε στα ηλεκτρικά πλυντήρια. Όλα τα ρούχα σας καθαρά τη μεγάλη εβδομάδα. Όλα τα ρούχα σας ασράφτουν. Όλα τα ρούχα σας είναι πεντακάθαρα. Ε, χριστιανοί μου, μαζέψτε, μαζέψτε, αμαρτωλοί του κόσμου. Πρώτος εγώ, μαζέψτε τα ρούχα σας τα βρωμερά και ακάθαρτα. 5 χρόνια, 10 χρόνια, 30 χρόνια τα μάζεψε ο διάβολος. Πάρτε τα ρούχα τα ακάθαρτα, τις αμαρτίες σας όλες, κι άντε, άντε χριστιανέ μου, άντε χριστιανέ μου, στον Ιορδάνη ποταμό να τα πλύγεις τα ρούχα σου, να βγουνε πεντακάθαρα. Ποιος είναι ο Ιορδάνης ποταμός? Ο Ιορδάνης ποταμός είναι το δάκρυ της μετανοίας. Όποιος τις Άγιες αυτές οι μέρες έχεις ένα δάκρυ για τα αμαρτήματά σου, Ιορδάνης ποταμός έγινε, καταράκτης Νιαγάρας έγινε, που έπλυνε και καθάρισε και εκτίμησε τον άνθρωπο. Το ένα είναι τα ρούχα σας στον Ιορδάνη ποταμό. Το δεύτερο, ποιο είναι? Ποιο είναι? Ρωτήστε το Ευαγγέλιο. Τι είναι? Να κρατήσετε τα χέρια σας όπως οι Εβραίοι κρατήσανε στα χέρια τους τα βάρια και τα κλαδιά της ελιάδες. Έτσι και εμείς να κρατήσουμε πάντα στα χέρια μας τα βάρια. Τι σημαίνουν τα βάρια που κρατούσαν? Σημαίναν τα βάρια την νίκη. Τι ενίκησε ο Χριστός? Τι ενίκησε ο Χριστός? Τι ενίκησε? Τον υπαριθμό ένα. Ενίκησε ο Χριστός σήμερα, θα νικήσει τη Μεγάλη Παρασκευή, τη νύχτα της Αναστάσεως. Ο Χριστός θα κατέβει κάτω στον Άδη. Θα παλέψει ο Χριστός μας. Θα παλέψει ο Χριστός μας. Στήθος με στήθος. Με το χάρο. Πονήσε τον κόσμο και θα νικήσει το χάρο. Και εμείς θα κρατήσουμε τα βάια. Χαίρε Χριστέ, ενίσαι στον θάνατον. Είσαι ο ένδοξος βασιλεύς του κόσμου. Όπως ο Χριστός ενίκησε, κατέβηκε στον Άδη κάτω και ενίσαι το χάρο, έτσι και ο κάθε χριστιανός πρέπει να νικήσει την ανικήση. Να νικήσει τα πάθη του. Να νικήσει τα ατόματά του. Και όποιος νικά τα ατόματά του είναι βασιλιάς και αυτοκράτορας. Το ένα, τα ρούχα σας στον Ιορδάνη ποταμό. Το δεύτερο, νικητέ και θριαμβευτέ εναντίον της κακίας της αμαρτίας. Το τρίτο ποιο είναι? Τα στοματάκια σας, οι γλώσσες σας, οι γλώσσες σας που μας τις έδωσε ο Θεός, να τις καθαρίσετε τις γλώσσες σας. Μέσα από τις γλώσσες σας να βγαίνουν όχι λάβες και φωτιές. Μέσα από τις γλώσσες σας να μην βγαίνει κατάκριση, ψευδορκία, βλαστημία, αισχρολογία, βουμολογία. Οι γλώσσες μας να γίνουν καθαρές. Οι γλώσσες μας να γίνουν κιθάρες. Κιθάρες του Χριστού. Μέσα από τις γλώσσες μας να βγαίνει το σανά, ο σανά ευλογημένος ο ερχόμενος. Ζούμε στις μέρες κατηραμένες. Καταντήσαμε στα χρόνια αυτά, στα χρόνια αυτά της απιστίας και της διαφοράς, καταντήσαμε να ντρεπόμεθα, να ντρεπόμεθα, να λεγόμεθα χριστιανοί. Καταντήσαμε να μην τολμάμε να κάνουμε το σημείο του Σταυρού. Όχι χριστιανοί μου, μέσα στον κόσμο αυτόν. Να έχουμε το θάρρος, την τόλμη να φωνάζουμε κι αν ακόμα όλο το σπίτι σου φωνάζει Σταυρωθήτου κι όλη η Αθήνα φωνάζει Σταυρωθήτου, ένας να μείνεις, ένας να μείνεις μέσα στην αμαρτωλό Αθήνα να φωνάζεις Οσανά, Οσανά και πάλι Οσανά. Τα ρούχα σας στον Ιορδάνη, στα χέρια σας τα βάλια του θριάμβου και της νίκης και στο στόμα σας το Οσανά, ποτέ την βλαστήμη και κάτι άλλο ακόμα, κάτι άλλο. Το φωνάζει το Ευαγγέλιο. 1, 2, 3, το τέταρτο. Λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο.
ότι σαν χθες το Χριστό το φιλέψανε. Ένα σπίτι, ειδικό του σπίτι, το σπίτι του Λαζάρου, τον κάλεσαν τον Χριστό και έφαγε στο σπίτι αυτό. Είχανε τον Χριστό στο σπίτι, τον φιλοξενήσε τον Χριστό στο σπίτι του Λαζάρου. Λοιπόν, τώρα το Πάσχα, στο τραπέζι που θα είστε όλοι μαζεμένοι, στο τραπέζι, το πασχαλινό σας τραπέζι, να μην είστε μονάχοι, κοντά σας στο τραπέζι του Πάσχα να καθίσει ο Χριστός. Μα ο Χριστός, πού είναι ο Χριστός? Χριστός, γεμάτος είναι ο κόσμος. Κάθε πτωχός, κάθε ορφανό, κάθε χείρα, κάθε τραυματίας του πολέμου, κάθε ανάπηρος, κάθε δυστυχισμένος, κάθε αδικημένος, κάθε σταυρωμένος. Γιατί υπάρχουν σταυρωμένοι μες στον κόσμο. Κάθε σταυρωμένος είναι ο Χριστός. Βγάλε μια μερίδα. Το Πάσχα, όχι μόνο για τη γυναίκα, όχι μόνο τα παιδιά σου, βγάλε μια μερίδα. Αχ χρόνια αγιασμένα. Αχ χρόνια αγιασμένα που είστε. Στην παλιά μας, στην πατρίδα, στα Άγια της χώματα, στο Μοριά, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στην Κρήτη, στη Μικρά Ασία. Αχ αγιασμένα χρόνια. Το Πάσχα βγάζανε μερίδα για τον Χριστό. Την καλύτερη μερίδα για τον Χριστό. Ποιο τον Χριστό? Για τον πτωχό και άρρωστο. Την Άγια λοιπόν ημέρα μη καθίστε μοναχοί. Φωνάξτε ένα δυστυχισμένο, δώστε τη μερίδα του. Σας τα είπα, επαναλαμβάνω, τα ρούχα σας στον Ιορδάνη, στα χέρια σας τα βάγια, στο στόμα σας τα οσανά, στο σπίτι σας τον Χριστό. Και έτσι, χριστιανοί μου, θα μας αξιώσει ο Θεός να γιορτάσουμε Χριστούγεννα, όχι όπως οι Ιουδαίοι, όχι όπως τον λάτρε, να γιορτάσουμε Χριστούγεννα σαν Έλληνες, σαν χριστιανοί. Ανάσταση. Να εορτάσουμε την Ανάσταση του Χριστού, όχι σαν τους ιδωλάτρες. Να εορτάσουμε το Πάσχα σαν χριστιανοί. Και τότε όλοι μας θα νιώσουμε, θα καταλάβουμε ότι η μεγάλη αυτή εορτή είναι η ωραιότερη εορτή του κόσμου. Τότε κι εμείς θα πούμε τη νύχτα της Αναστάσεως. Θα πούμε κι εμείς μαζί με τους αγγέλους την Ανάσταση σου Χριστέ σωτήρ, άγγελοι υμνούσιν ουρανείς και ημάς τους επιγείς καταξίωσον εγκαθαρά καρδίας σε έδοξαν.